πάμε στον καλεσμένο μας, Κώστα. Βεβαίως, πάμε. Θα τον προλογίσει ή να τον προλογίσω εγώ? Όχι, προλόγισε τον εσύ, γιατί εγώ συγκινούμαι. Συγκινείσαι, ε. Λοιπόν, μαζί μας ο Γιώργος Τουρσουνίδης, δεν χρειάζεται νομίζω άλλες συστάσεις. Εντάξει. Έχει να μας πει πολλά. Έχει παίξει και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που άφησαν ιστορία και ακόμα τα μνημονεύει ο κόσμος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, Στέριο μου. Καλημέρα, Κώστα, και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Τι έχουμε να πούμε, Γιώργο, μετά το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Δηλαδή, πώς το είδες? Δεν θα σε ρωτήσω τι σου άρεσε, αλλά περισσότερο τι δεν σου άρεσε. Πριν πάμε στο παιχνίδι που έρχεται, ένα πρώτο σχόλιο για το μάτς της Σόφιας. Κοίταξε, αρχικά νομίζω ότι στο να μείνουμε σε αυτό που είπες και εσύ, σαν παιχνίδι δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι, και σαν απόδοση, αλλά περισσότερο σαν αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν περιμέναμε να δούμε, δεν περιμέναμε. Όταν η ομάδα είναι σε μια περίοδο προετοιμασίας, είναι το πρώτο παιχνίδι, πάντα αυτό το πρώτο παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες. Πόσο μάλλον όταν είναι και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε αυτό νομίζω συντέλεσε και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ότι η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα, έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, κάτι που φάνηκε, δεν υπάρχει ακόμα η χημεία, δεν βρέθηκε η χημεία και αυτοί οι παίχτες να μπολιαστούν και να δέσουν σαν ομάδα, και ατομικά οι παίχτες, αλλά περισσότερο σαν σύνολο σαν ομάδα. Και νομίζω αυτά ήταν ένας μεγάλος λόγος έτσι ώστε να έρθει αυτή η όχι και τόσο καλή εικόνα, αλλά πολύ εγώ μένω περισσότερο στο αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα είναι που μένει και αυτό είναι που θα πρέπει η ομάδα την Πέμπτη να προσπαθήσει να το ανατρέψει, γιατί θα είναι πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο πλήγμα, νομίζω δεν θέλει κανείς να σκεφτεί, στο να μείνει η ομάδα τόσο νωρίς εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τι σε ενόχλησε, Γιώργο, περισσότερο? Ορίστε. Τι σε ενόχλησε στο μάτς της Πέμπτης? Στο μάτς της Πέμπτης τι σε ενόχλησε περισσότερο? Τι σε εκνεύρισε? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει κάτι? Αυτό που με ενόχλησε, αυτό που δεν είδα, που θα περίμενα να δω από την ομάδα και από τους ποδοσφαιριστές, είναι ότι σαν πρώτο παιχνίδι θα ήθελα μια περισσότερη ενέργεια, διάθεση, πάθος. Γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό και νομίζω ότι πρέπει να βγάλει στοιχεία σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αυτά τα στοιχεία που προείπα, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει σε ένα τέτοιο αγώνα. Σε καμία στοιχεία που τα είχαν η Βουλγαρία. Κοίταξε, η Βουλγαρία. Αυτά που είπες, τα στοιχεία τα είχαν. Τα στοιχεία. Ναι, είχαν αυτά τα στοιχεία. Μόνο αυτά τα στοιχεία είχαν. Γιατί αγωνιστικά δεν μπορούμε να πούμε. Θεωρώ ότι είναι μια μέτρια ομάδα, πολύ μέτρια ομάδα. Δεν έχει δηλαδή κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό που μπορούσε, αν ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ ή να είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Απλά η ομάδα μας έδωσε το δικαίωμα στη Λεύσκη και στους ποδοσφαιριστές της. Είχανε τα τρεξίματα, είχανε τη διάθεση, είχανε το πάθος. Τους βγήκε και το παιχνίδι, γιατί μπήκε και το πρώτο γκολ πολύ γρήγορα, αλλά και το δεύτερο. Δεν υπήρχε αντίδραση από την ομάδα μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και τους βγήκε το παιχνίδι να έχουν ένα αποτέλεσμα τώρα που τους δίνει ένα προβάδισμα για τον επαναληπτικό της Πέμπτης στην Τούμπα. Από την άλλη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε σίγουρα καλύτεροι και σαν ποδοσφαιριστές και σαν ποιότητα, και αν ο ΠΑΟΚ έχει αυτά τα στοιχεία με τη βοήθεια φυσικά και του κόσμου και της Τούμπας, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα και μπορεί να το ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι δύσκολο, σίγουρα θέλει προσοχή, αλλά θα του ξαναπώ, δεν είναι η ομάδα που μπορεί να σε τρομοκρατήσει ή να σε φοβερήσει για ένα τέτοιο παιχνίδι. Είδες ελλείψεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ? Είδα. Άσε την εμφάνιση, okay, εγώ... το είδες... Τα είπες όλα, η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη, οι Βούλγαροι είχαν πάθος, η Λεύσκη είχε πάθος, ο ΠΑΟΚ τα είχε χαμένα. Άσε την ποιότητα. Δεύτερη ερώτηση θα είναι, λάθος έκανα. Το γκολ στο πρώτο λεπτό, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, έπαιξε ρόλο, και αν ναι, πόσο? Έπαιξε σημαντικό ρόλο, σίγουρα έπαιξε, όταν δέχλεισε στα δευτερόλεπτα, τα 50 δευτερόλεπτα
γκολ, δεν ξέρω. Ήταν ένα λάθος, ξέρω εγώ, ήταν μια κακιά στιγμή, ένα λάθος υπολογισμό, ας πούμε, του αμυντικού μας. Ήρθε okay. το γκολ. Από εκεί όμως, Κώστα μου, ναι, σίγουρα έπαιξε ρόλο και επηρέασε. Αλλά εγώ θα περίμενα και μια αντίδραση από την ομάδα μας, γιατί έχει τη δυνατότητα που μπορεί να τη βγάλει ο ΠΑΟ. Αυτό δεν έγινε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι κύλησε μετά το παιχνίδι όπως κύλησε. Άρα δεύτερη ερώτηση γίνεται άλλη. Δεν είναι δικαιολογία. Όχι, δεν είναι. Η ερώτηση... Το λέω, αυτό δεν είναι για δικαιολογία. Σίγουρα δεν είναι δικαιολογία και δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε τέτοιο επειδή δεχτήκαμε στο πρώτο λεπτό γκολ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να, έπρεπε να είναι πιο γεμάτος από ενέργεια για ένα τέτοιο παιχνίδι, όπως είπα και στην αρχή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε, οι ποδοσφαιριστές μας δεν αντιδράσανε όπως έπρεπε. Εντάξει, χαθήκανε μια-δυο ευκαιρίες έτσι που μπορούσε να αλλάξει σίγουρα, αν ήταν το αποτέλεσμα 2-1 μπορούσε να ήταν πολύ, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Από την άλλη όμως όχι, η ομάδα μας δυστυχώς δεν είχε την αντίδραση αυτή που περιμέναμε και θέλαμε όλοι. Τώρα αν όσον αφορά κάτι το παρόμοιο... ερώτημα για τις ελλείψεις των παιχτών... Μισό, θα σου πω για τις ελλείψεις, Γιώργο, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Πιστεύεις ότι η ομάδα με αυτούς τους παίκτες που είδαμε, δηλαδή χωρίς τον Μπίσεσβαρ, χωρίς τον Άρη, χωρίς τον Λίρατζι, χωρίς τον Καντουρί, είναι μέλος της ομάδας, έτσι, χωρίς τον Ολιβέιρα... Ναι. Θα μπορέσει σε παρόμοια περίπτωση να βγάλει αντίδραση? Δηλαδή λέω ότι μήπως αυτή η ομάδα, αν κάτι τη στραβώσει, δεν έχει τη δυνατότητα να γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί είδαμε και στα φιλικά το μεγάλο της μειονέκτημα. Το μεγάλο μειονέκτημα αυτού του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση στην πίεση, όταν μάλλον ο αντίπαλος ασκεί πίεση. Έχεις απόλυτο δίκαιο, Κώστα. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Κοίταξε να δεις, εγώ θα το πω μάλλον διαφορετικά. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, όταν σε επιλέγουν να είσαι ποδοσφαιριστής και να έρχεσαι στον ΠΑΟΚ, πρέπει να ξέρεις και που έρχεσαι, αλλά αν μη τι άλλο πρέπει να είσαι ποδοσφαιριστής που να μπορείς να διαχειριστείς οποιαδήποτε κατάσταση. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλη ομάδα και η πίεση είναι τόσο μεγάλη που γι' αυτό σε επιλέγουν να έρθεις. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά, αν και είναι πολύ νωρίς και είναι πάρα πολύ νωρίς να τα κρίνουμε το αν είναι καλή ή το αν δεν είναι, και μιλάω για τα παιδιά αυτά τα νεαρά που ήρθανε, τον Τάντα, τον Γουαλιάτα, τον Σοάρες, το μικρός ο Κούτσιας που είναι μια άλλη ιδιαίτερη, είναι άλλη περίπτωση αυτή, και αυτά τα νέα τα παιδιά που έχουν έρθει και παίξαν, ας πούμε, τους έχουμε δει να είναι στο βασικό σχήμα στον αγώνα με τη Λεύσκη. Εγώ στέκομαι εκεί. Δηλαδή όταν επιλέγεις έναν παίχτη να έρθει στην ομάδα, πρέπει, είτε αυτό είναι με τη Λεύσκη, είτε το πρώτο παιχνίδι, είτε είναι το τελευταίο, πρέπει να βγάλεις αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχεις σαν ποδοσφαιριστής. Εγώ πάντα το λέω, πάντα το φωνάζω και πάντα θα το φωνάζω. Ο ΠΑΟΚ, η ομάδα μας, το DNA, έτσι πως είναι αυτή η ομάδα, πρέπει να έχει ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, με ηγετική φυσιογνωμία, που να μπαίνουν στο γήπεδο και να μπορούν να διαχειριστούν οποιαδήποτε κατάσταση. Σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς αυτά τα παιδιά δεν το δείξανε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, γιατί αυτό που είπα και πριν, δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει καταστροφολογία ή θα είναι κρίμα ή άδικο να μπούμε σε μια διαδικασία αν είναι καλύτερη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και ήταν το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα στοίχησε, σίγουρα στοιχίζει, δεν έχει την πολυτέλεια και την υπομονή ο οργανισμός ΠΑΟΚ να περιμένει πότε ή αν θα ετοιμαστούν αυτά τα παιδιά για να δείξουν αυτό που έχουν, γιατί πιέζουν τα παιχνίδια και είναι πολύ πιεστική η κατάσταση. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, δείξαν αυτά τα παιδιά ότι δεν είναι ούτε οι έμπειροι, είναι πολύ άπειροι, δεν έχουν μπει στο κλίμα της ομάδας, δεν έχουν βγάλει αυτή την προσωπικότητα και τη φυσιογνωμία, την ποδοσφαιρική, την ηγετική θα έλεγα. Γιατί ακούω κιόλας, διαβάζω και πολλά ότι όχι είναι μικροί, όχι, για μένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει το να είσαι 22-23 χρονών, όχι απλά δεν είσαι μικρός, είσαι στην καλύτερη τέτοια της ηλικίας που μπορείς να μπεις στο γήπεδο και να δείξεις πράγματα. Απλά αυτά πρέπει να το έχεις και να μπεις να τα δείξεις. Γιώργο, πάντως είναι δύσκολο το 2-0. Ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει καταφέρει ποτέ.
Και δεν ξέρω αν ανησυχείς για το κατά πόσο η άμυνα μπορεί να κρατήσει το 0 πίσω. Γιατί εγώ με τις άποψες ότι okay, δεν έχει ποιότητα η Λεύσκη, αλλά οι τρεις μπροστινοί της εμένα μου άρεσαν. Είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές, με ταχύτητα, και είναι σίγουρο ότι θα χτυπήσουν στην αντεπίθεση με βαθιές μπαλιές, στοχεύοντας ενδεχομένως στην ανισορροπία της άμυνας του ΠΑΟΚ, που το είδαμε και στην Σόφια. Έχει πολύ δρόμο ακόμα η άμυνα και με ελλείψεις για να φτάσει στα επίπεδα της διετίας 17-19 που ήξερες ότι γκολ δεν πρόκειται να φας εύκολα. Ναι. Σίγουρα είναι δύσκολο και το μόνο και ακουστικά που λέει 2-0, ναι, πρέπει να βάλεις 3 γκολ να ανατρέψεις το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό που είπες και εσύ να δεχτείς γκολ, γιατί ακόμα θα δυσκολεύσουν πολύ περισσότερο τα πράγματα. Απλά σε όλο αυτό εγώ μένω στην εικόνα που έδωσε αυτή η ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι η Λεύσκη, εάν μπει στην Τούμπα και εμείς είμαστε η ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή είμαστε όπως πρέπει να είμαστε, να βγούμε μπροστά, να είμαστε πιεστικοί, να μην αφήσουμε το χώρο, να κλέψουμε μπάλες, να παίξουμε γρήγορα, και θα υπάρχει φυσικά και μεγαλύτερος ενθουσιασμός, θέλω να πιστεύω, και με τη βοήθεια φυσικά και της Τούμπας και του κόσμου, εγώ το αισιόδοξο, ας πούμε, αυτό που βλέπω είναι ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το... Αλλά όλα αυτά εξαρτούνται από τη δική μας εικόνα που παρουσιάσει η ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν έχουν αυτά τα στοιχεία, έχει αυτά τα στοιχεία η ομάδα μας, τότε νομίζω οι Βούλγαροι θα τα ψιλοχάσουν κιόλας, με την εικόνα αυτή που έχω από το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω, και τα παιδιά αυτά θα βγουν, σίγουρα θα το αντιμετωπίσουν διαφορετικά το παιχνίδι, θα είναι πιο διαβασμένοι, ξέρουν για την Τούμπα τι σημαίνει Τούμπα, και σίγουρα και ο προπονητής τους θα λειτουργήσει, θέλω να πιστεύω, διαφορετικά. Από την άλλη όμως, εγώ θα το ξαναπώ, έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα που μπορεί να το ανατρέψει το αποτέλεσμα αυτό το 2-0, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να το αφηγηθήσει κανένας. Από την Πέμπτη και μετά, Κώστα και Γιώργο, αρκετοί θυμήθηκαν δύο παιχνίδια. Το ένα πρόσφατο, το 4-0 του Παναθηναϊκού στο κύπελο του 17, που ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί στη Λεωφόρο με 2-0. Και πολλοί επίσης θυμήθηκαν, Γιώργο, το παιχνίδι με τη Σπάρτακ Τρνάβα. Ήταν ένα παιχνίδι σταθμό στην ιστορία την Ευρωπαϊκή του ΠΑΟΚ. Όχι λόγω του αντιπάλου, δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό, αλλά το να χάνει το 30-0-3 και να φτάνει σε μια νίκη με 5-3 δεν το βλέπει συχνά. Και είχε μπει και αλλαγή, από θυμάμαι, στο 35. Και ίσως στον πάγκο. Επειδή έπαιζα και όλα, το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά, και ήταν και μια χρονιά, αν θυμάστε, και θυμάστε σίγουρα, μετά από εκείνο το παιχνίδι ήταν η Άρσεναλ, ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά που έκανε η ομάδα μας τότε, τη χρονολογία εκείνη. Εντάξει, είναι εξαιρετικό. Πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, πολύ διαφορετικά τα παιχνίδια, οι παίχτες διαφορετικοί. Τότε είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα όμως όταν δεχτήκαμε τα 3 γκολ, δηλαδή πραγματικά ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανένα. Και το ποδόσφαιρο διαφορετικό, Γιώργο, άλλο ποδόσφαιρο μετά από 20 χρόνια. Πόσο γελάει, γιατί. Πάντως απόλαυσες, Γιώργο, τα 3 γκολ από τον πάγκο, δηλαδή τα είδες καλά τα 3 γκολ των Σλοβάκων. Πριν μπεις μέσα εκεί. Μπαίνανε τα γκολ και εκεί που λέγαμε, άντε δεν θα φύγουμε σήμερα από την Τούμπα, γιατί τότε δεν φεύγαμε κιόλας. Μπορεί να μέναμε εκεί πέρα. Γι' αυτό γελάω, γιατί στο 0-3 έφυγαν όσοι έμειναν, θα έμειναν μέχρι τέλους, θα πήγαινε θα μακριά η Βαλίτσα. Ναι, θα μένανε και ξέρεις μετά τα επαφόλου θα πήγαινε. Και όμως άλλαξε αυτό, εντάξει, βγάλαμε αντίδραση, μας πήγε λίγο και η μπάλα και η τύχη, χρειάζονται όλα αυτά, και έγινε αυτό το μυστικό, το 5-3, δηλαδή αυτή η ανατροπή. Αλλά είναι, δεν συγκρίνονται, όχι. Άλλη ομάδα, άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλες οι συνθήκες, ήταν όλα διαφορετικά. Κοίταξε, εγώ αυτό θα το ξαναπώ, το λέω συνέχεια και θα το φωνάζω και θα το λέω. Πρέπει η ομάδα, μάλλον πρέπει και στην ομάδα να, δεν ξέρω, έχει γίνει ένα καινούριος προγραμματισμός, ένα σχεδιασμός. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, στο να έρθουν τα νέα τα παιδιά, να μπουν, να μπολιαστούν. Η μόνη μου ένσταση εμένα που είναι σε όλο αυτό είναι ότι οι παίχτες που έρχονται στον ΠΑΟΚ, που πρέπει μάλλον να έρχονται στον ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να συζητάμε ή να ψάχνουμε δικαιολογίες, είναι μικροί, είναι έτσι, το κλίμα είναι αλλιώς. Δηλαδή όταν είσαι παίχτης, έρχεσαι, μπαίνεις και παίζεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, αυτής της φιλοσοφίας,
και δεν, δηλαδή, δεν λες, παίζει τίποτα. Όταν το έχει, δεν έρχεσαι, μπαίνεις, παίζεις. Ακριβώς. Θα σου πω, θα σας πω και ένα παράδειγμα. Να σας πω και το άλλο. Πες Γιώργο, πες. Σε αυτά τα παιδιά που ήρθαν με τα γραφή, ο Νάρεϊ, ας πούμε, μπήκε το παιδί, το έβαλε να παίξει 20 λεπτά. Έδειξε το παιδί στοιχεία, δηλαδή δείχνει ότι το έχει. Δηλαδή ζήτησε την μπάλα, άσχετα αν του βγήκε ή δεν του βγήκε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα, δηλαδή την Πέμπτη πιστεύω ότι θα τον βάλει βασικό, από ό,τι φαντάζομαι και βλέπω. Αλλά έδειξε το παιδί ότι έχει, δηλαδή δεν είναι ότι να μπει, να φοβηθεί ή να κάνει. Έδειξε ότι έχει αυτή και την προσωπικότητα και την τέτοια, θα μπω και θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Τώρα το αν θα είναι καλό και δεν είναι, θα του βγει, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη περίπτωση. Μήπως όμως, Γιώργο, αν είσαι 19 χρονών, 20 και έρχεσαι από το εξωτερικό και με το καλημέρα δείχνεις πράγματα και θαύματα, δεν θα βρεις τον ΠΑΟΚ ή στο ελληνικό πρωτάθλημα? Εντάξει, αυτό είναι, ναι, σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όταν είσαι 19 και 20 χρονών και έχεις ένα ονοματάκι ή η εξέλιξή σου τη βλέπουνε, σίγουρα δεν θα σε αφήσουν να έρθεις στον ΠΑΟΚ, θα σε πάρουν τα μεγάλα τα κλάδια. Θα πας στην Πορτογαλία, θα πας στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Ναι, όταν δούνε δηλαδή ότι έχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Από την άλλη όμως, όταν μπαίνει στη διαδικασία να έρθει στον ΠΑΟΚ ή να σε πάρουν στον ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει τώρα μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, το ελληνικό πρωτάθλημα, το επίπεδό του δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο ή κάτι. Οπότε νομίζω αν έχεις τα στοιχεία αυτά που πρέπει να έχεις που σε επιλέγουν, τότε πρέπει να διακριθείς για πλάκα εδώ πέρα όταν έρθεις. Δηλαδή τι να κάνω εγώ ένα παιδί 18, 19, 20 χρονών, 21, να το περιμένω δηλαδή να ψηθεί, να εγκληματιστεί, να κάνει... και λέω ένα παιδί όταν το παίρνεις από το εξωτερικό, Α, βάλω ένα δικό μας παιδί εδώ πέρα και τελείωσε και πάει. Όχι, εντάξει... Συμφωνώ. Απλά, Στέργιο ΠΑΟΚ δεν θα πάει να πάρει ένα παίχτη που τον διεκδικούν μεγάλα κλαμπ. Θα πάει να πάρει παίχτε τύπου Νάρεϊ. Αυτό είναι το. Εγώ δεν είμαι κατά και υπέρ του Κουαλιάτα, είμαι και του Ντάντα και του Ρικάρτο και του Κοτάρσκι και ολονών. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί μαζί δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν τον ΠΑΟΚ ένα σκαλί, ένα level πάνω από πέρσι. Χωρί δηλαδή παίχτε με εμπειρία. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Φέτος, Κώστα μου, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτό δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτά τα παιδιά. Σου πω την άποψή μου. Αν δεν είναι δύσκολο να γίνει, Γιώργο, οφείλει η ομάδα, ο οργανισμός, να επικοινωνήσει με τον κόσμο και να πει ότι φέτος θα κάνουμε αυτό. Κάναμε όλος αυτός ο σχεδιασμός έγινε για να κάνουμε αυτό. Συμφωνώ 100%. Διότι... Έπρεπε να βγει ή πρέπει να βγουν, μάλλον έπρεπε να βγει, δεν ξέρω, ο αρμόδιος εκεί, ο τεχνικός διευθυντής, ποιος είναι ο αθλητικός διευθυντής. Όλοι μαζί, ναι, να βγουν και να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε αυτή την ομάδα, όλοι ξέραμε τι προσφέραν αυτά τα παιδιά, okay, θα γίνει μια ανανέωση, θα έρθουν πολλά νέα παιδιά, θα έρθουν, αυτό θέλει στήριξη, θέλει υπομονή, θέλει δουλειά πολύ. Για να φτάσουμε και να ελοπίσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Έτσι ώστε και ο κόσμος να το δεχτεί αυτό το πράγμα καλύτερα, να κάνει την υπομονή του, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ κάνει συνέχεια υπομονή και στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα, αλλά θα ήταν πιο ξεκάθαρο όταν, δηλαδή θα ήταν και πιο καλά δηλαδή, σε όλο αυτό ακουστικά στο να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Γιατί πραγματικά, Κώστα, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αυτά τα παιδιά, έτσι τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μαθαίνω, δηλαδή ο σχεδιασμός και με τις ενέργειες που γίνανε, σίγουρα αυτά τα παιδιά θέλουν και χρόνο και η ομάδα θέλει πολύ υπομονή και στήριξη, έτσι ώστε να δεθεί και να δημιουργήσει και να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Ακριβώς, γιατί αυτό το που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι η τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη, παραμονές του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε μακριά. Αυτό. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο και κλείνουμε με αυτό. Είπε ο coach μετά το παιχνίδι πως με Πίσερβαρ να έχει στα πόδια μια εβδομάδα προπονήσεων, με Λίρατζι υγιή, με Βιερίνια υγιή, με τον Άρη να έχει μια εβδομάδα προπονήσεων,
αν κάτι μου διαφεύγει στέργιο, όχι, ο Βιέρα δεν θα είναι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει και με μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων όλη η ομάδα να είναι άλλη, με μια καλύτερη εικόνα του την Πέμπτη. Συμφωνείς με αυτό? Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνουν αλλαγές από τον προπονητή. Σίγουρα θα πάει σε πιο πεπατημένη και σε πιο σίγουρες λύσεις. Μακάρι αυτά τα παιδιά να είναι καλά, και ο Λίρατζης και ο Νάρη, και είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουν και μια εβδομάδα μπροστά τους προπονήσεων, όπως είπες και εσύ. Εγώ είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι σίγουρα η ομάδα και αλλαγές θα γίνουν στο βασική εντεκάδα, αλλά θα παρουσιάσει και ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο αγωνιστικό την Πέμπτη. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Και εσύ να είσαι καλά, Γιώργο μου, και σου.